Ξεκίνησε λιγάκι εμ, στις επιδείξεις μόδας, να πιούμε ένα ποτό, να χαλαρώσουμε, να βγούμε πιο χαλαρές σε τηλεοπτικό, να βγούμε λίγο πιο χαλαρές φωτογραφίσεις, να αφήνει λίγο το βλέμμα, κάτι που βέβαια στο μυαλό, ήταν στο μυαλό το δικό μου ναι, και σε δύο-τρία θα... άλλα κορίτσια που... Ε, έτυχε στο ξεκίνημά μου, για παράδειγμα, να κάνω παρέα με κάποια άτομα και μου λέει: ποια μου λέει ένα ποτάκι, θα σε χαλαρώσει. Ποια είναι ένα ποτάκι, το ένα ποτάκι φυσικά φέρνει το άλλο. Ε, δηλαδή, σε τι σημείο έχει φτάσει, ότι μπορεί να πίνει και το πρωί, α πούμε. Ναι, άμα είχα φωτογράφηση το πρωί, έχει τύχει να, πιω, να σηκωθώ και να πιω το πρωί. Σου βαίνεται απίστευτο. Κι okay. Και όμω, στη Μήκονο σηκωνόμασταν, κοιμόμασταν στι 6 το πρωί, σηκωνόμασταν στι 12 και αντί να πιούμε καφέ, πίναμε βότκα. Ποιο σε βοήθησε να καταλάβει ότι βότκα. Ναι, όχι, αλήθεια λέω. Ποιο σε βοήθησε να καταλάβει. Ναι, 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 και κατευθείαν στο beach bar γιατί είναι διασκέδαση. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι διασκέδαση. Είναι κάνει κακό στον εαυτό σου και καταστρέφει τα πάντα μέσα σου. Ποιο σε βοήθησε να καταλάβει ότι η Δήμητρα εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το αντιλήφθηκε εσύ είχε. Ε, με βοήθησε πάρα πολύ η Ιωάννα. Η αλήθεια είναι. Ναι. Η, τούνη. ε, η Ιωάννα μου στάθηκε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο τη ζωή μου. Άστα να πάνε. Ε, και νιώθω ότι η Ιωάννα ήταν το χέρι που με κράτησε. Ναι, γιατί είχα πέσει πολύ και ένιωθα ότι θα έπεφτα κι άλλο. Τα γνωρίζεις αυτά λογικά όλα, ε. Ναι, ε, αυτό και... Μην μη συναχω... τώρα είσαι καλά. Όχι, αλλά καλά λίγο τα φώτα. Λίγο, όχι, λίγο, λίγο, λίγο να φέρουμε. Κατερίνα, να πω κάτι ε, πάνω μάτω. σε αυτό, Βεβαίως. αν με επιτρέπετε. Βλέπουμε πάρα πολύ, Δήμητρα, γιατί έχει τύχει στο, αίτσιν, στο, αίτσιν, αίτσιν, στο, αίτσιν. στο live και θα το πω τώρα να, να σε έχουμε εντό εγωγικών κοροϊδέψει για τον ρημό που, που. όταν μιλούσε, είχε ένα περίεργο ρημό. Τώρα το καταλαβαίνω. Ήταν δηλαδή προφανώ ένα άνθρωπο ο οποίο είναι υπό την επίρρρεια του αλκοόλ και δεν καταλαβαίνει και δεν μπορεί να ολοκληρώσει μία φράση. Δρέπομαι και σου ζητώ δημόσια συγγνώμη γιατί σε έχω κοροϊδέψει για αυτό το πράγμα χωρί να ξέρω τι συμβαίνει. Δρέπομαι και σου ζητώ δημόσια συγγνώμη για αυτό το πράγμα. Τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι. Παιδιά, δεν που. Γιατί βαρύναμε το κλίμα τόσο. Όλα καλά. Όχι, όλα καλά. έφερα στο μυαλό μου την εικόνα, παιδιά. Όλα καλά,